σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog εδώ στο κανάλι μου. Βρίσκομαι στα κεντρικά του Creator Shop. Τότε κορίτσια, Creator Shop, δουλεύουνε, Κρίστη και Λίνα. Αλλά εμείς θα φύγουμε εδώ με τον Αντώνη. Δείξε και τον αυτό σου, Αντώνη. Όσοι βλέπετε τα vlog του Creator Shop του άλλου κανάλι που έχουμε φτιάξει, τους ξέρετε, τα ξέρετε παιδιά, δεν τα βλέπετε, να πάτε να τα δείτε. Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε να κάνουμε αγορές, γιατί η μπέμπα μας έχει μεγαλώσει, έχει γίνει μεγάλο κορίτσι και θα αρχίσει να τρώει και μας λείπει καρεκλάκι φαγητού. Οπότε πάμε να φύγουμε. Έχουμε και οδηγό Αντώνη, γιατί δεν θα μπορούσα να οδηγήσω εγώ με την μπέμπα τόσο δρόμο. Οπότε Αντώνη, let's go, πάμε. Φτάσαμε! Θα βάλουμε την μπέμπα για να διαλέξει αυτή το καρεκλάκι της. Μην πάρουμε κάτι που δεν της αρέσει. Επιστρέψαμε στον τόπο του εγκλήματος. Είχαμε έρθει εδώ όταν ήμουν έγκυος να πάρουμε όλα τα πράγματα και αισθάνομαι πολύ έτσι περίεργα που ξανάρχομαι. Γεια σας! Αχ, θα πάθω σοκ από την κοιλιά, έχει γίνει! Γενικά, έχω δει καρεκλάκια και θέλω κάτι σε ξύλινο έτσι να ταιριάζει στο σπίτι το μελλοντικό, να είναι λίγο μήνυμα, λίγο τέτοια φάση. Μπέμπα συμφωνείς, ναι λέει. Ό,τι θέλει κάνουμε, πήγε ξένια. Αλλά εγώ κοιτάζω τα πάντα, γιατί είναι καρεκλάκια. Ποιος σου άρεσε πιο πολύ όμως? Θα δούμε τώρα, θα μας πήγε ξένια και θα συμβουλεύσει. Μόνοι μας δεν παίρνουμε απόφαση. Ποτέ. Πολύ άνετο αυτό, έχει αυτό μέσα και το αξεσουάρ. Και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι, όχι, θα το δέσουμε με τα ζωνάκια, έχει το μαξιλαράκι, είναι τσβαματόρι στο My Chair. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο, με το υποπόδιο να ρυθμίζεται. Και αυτό ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Σίγουρα πολλά μέχρι 3,5 σε καρεκλάκι φαγητού. Α, να. Ωραία. Ωραία το μαμαδόρι. Δεν θα τρώμε. Δεν θα τρώμε. Μετά θα πάρουμε και τέτοια, αλλά ακόμα αργούμε. Νομίζω ότι μόλις φτάσει ένα χρονών θα είναι καλά. Στο καινούργιο μαγαζί, γιατί ανοίγουν και στοργοί στη Θεσσαλονίκη, θα μας σώσετε. Βεβαίως. Το επόμενο θα βίντεο θα είναι στο και κλικ. Έχουμε πάντα, αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε τα αξεσουάρ, το μαξιλαράκι και τα ζωνάκια. Το ζωνάκι υπάρχουν, το μαξιλαράκι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι κλείνει και μπαίνει, γίνεται backpack. Οπότε το παίρνει παντού μαζί σου. Πας και στο εξοχικό, πας διακοπές. Το παίρνεις παντού μαζί σου. Μπαίνει όλο μέσα εδώ. Okay. Οπότε, πολύ καλή επιλογή. Μάλιστα. Τη σκύη καμπού. Αφαιρείται το πάνω εξάρτημα και γίνεται μετά τραπεζάκι με καρεκλίτσα. Ακούς μπέμπα. Οπότε μετά θα έχει και τραπεζάκι με καρεκλίτσα. Έχεις μπει σε δίλημα. Είναι το καθένα έχει τα πλεονεκτήματά του. Δηλαδή το ένα είναι για ταξίδι βολεύει, αυτό γίνεται και καρεκλάκι. Εμένα μου άρεσε βέβαια περισσότερο αυτό το Mama Toys να δείξει. Ναι, ναι. Είναι ωραίο γιατί είναι σταθερό. Οπότε έχουμε και πολύ καλή ποιότητα ξύλου. Γιατί ξέρεις, σιγά σιγά τώρα είναι 6 μηνών, 5. Όσο αρχίζει μεγαλώνει, θα αρχίσει να φωνάζει. Είμαι εδώ. Οπότε θα ξέρεις ότι. Ναι. Πάμε να το ξαναδούμε. Αυτό το λένε έτοιμο παράδοτο, τελικά όχι να. Ναι, φυσικά. Γενικά, να ξέρετε ότι στα περισσότερα καρεκλάκια φαγητό θα βρείτε έτοιμο παράδοτο προϊόντα στο κατάστημα. Οπότε σίγουρα αυτό το. Είναι μαζί με το μαξιλαράκι. Είναι έξτρα. Το μαξιλαράκι και τα ζωνάκια. Ναι. Γιατί εννοείται μπορούμε να το αγοράσουμε και χωρίς αυτό. Απλά θεωρώ ότι με το μαξιλαράκι θα έχουμε παραπάνω άνεση. Ναι, ναι. Τώρα που είναι πολύ μικρή. Ναι. Ωραία, νομίζω να μ' αρέσει. Θα ταιριάζει και στο καινούργιο σπίτι, γιατί είμαστε σε φάση που ετοιμάζεται κι αυτό. Σ' αρέσει, μπέμπα! Κι αυτό, σιλικονούχο με βεντούζα από κάτω. Α, τέλεια. Και κουταλάκι. Πάμε σε σιλικόνι γενικά. Όλο το μαγαζί θα πάρουμε σήμερα. Βάζεις μέσα το φρουτάκι και να... Τα έχω δει. Ναι. Να μην πάρουμε ένα snack cup. Πού πάμε χωρίς snack cup? Θέλουμε και σαλιάρα για να μην γινόμαστε χάλια. Εγώ έλεγα δεν θα τα έχω όλα ροζ την μπέμπα, αλλά τελικά όταν έρχεται. Το θέλεις το ροζ, ναι. Είναι ωραίο ροζ αυτό. Είναι ναι. Είναι καινούριο το ροζ. Είναι το καινούριο. Να μην γυπνώσω, γιατί η μπέμπα άρχισε να ξεσκεπάζεται. Δεν αφήνει τίποτα πάνω τη. Με τα πόδια κάνει ένα κρουτ και τα πετάει όλα. Εάν παρόλα αυτά έχετε πολύ ζέστη μέσα στο σπίτι σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα τόγκ. Το οποίο εντάξει.
θέλει να έχει ζεστούλα. Απλά το χειμώνα δίνεται περισσότερο. Καλύτερα το χειμώνα, είναι πάλι με τη θερμοκρασία, ανάλογα τη θερμοκρασία που έχεις μέσα στο σπίτι. Σας γράφει και η θερμοκρασία εδώ ότι από 16 έως 20 βαθμούς το βράδυ, καλό είναι να επιλέγουμε τα 2,5 τοκ. Απλά το 1 τοκ θεωρείται ο φθινοπορεινός, το 2,5 τοκ θεωρείται ο χειμερινός. Για τώρα. Ωραία. Έχουμε και έναν ήδη ανοιχτό, ο οποίος βέβαια είναι κάτω σάκος, για αυτούς που προτιμούν τα ποδαράκια κλειστά και να κολλήγουν από κάτω. Κωνσταντίνα, νομίζω πρέπει να πάρεις ένα δώρο εδώ πάνω. Έχουμε πολλές τσάντες. Δεν χρειάζεται. Ναι, αυτή η ξεχωριστή λέει daddy bag. Έτοιμες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα τα πούμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, στο νέο κατάστημα. Βεβαίως, από Ιανουάριο θα τα λέμε και Θεσσαλονίκη, ανατολικά, πριν ο κόσμος θα μας βρείτε. Τέλεια, και θα κάνουμε από εκεί τις αγορές μας. Αυτά. Πάμε να φύγουμε, Αντώνη. Πάρα πολύ. Καλά γεύματα. Κάνουμε γυμναστική, δεν πειράζει. Κάνουμε γυμναστική. Αρκετές ώρες αργότερα έχω έρθει με βοήθεια. Γεια σας. Γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε το καθισματάκι μας. Τις κάνω πρόβα. Τις βάζω να κάθεται ήδη. Να ξεκινήσουμε με τα βαριά και συνέχεια θα δούμε και τι έχουμε πάρει από τη. Έχω πορεία να δω, μου είπες ότι κάνατε καλά ψώνια. Κάναμε αλλά πάρα πολύ καλά ψώνια. Ας ξεκινήσουμε με το καθισματάκι όμως. Α! Τι? Νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτά μ' αρέσουν. Γιατί εδώ συγκόμαστε λίγο. Το θέμα είναι πού θα το βάλουμε. Εδώ, μέσα στη μέση. Στη μέση, εδώ θα είναι. Μετά θα έχουμε χώρο. Οπα. Έλα. Να ταιριάζει και με την κουζίνα στα καινούργια. Α. Μπεμπούλα, αυτό δικό σου είναι. Λοιπόν, δικό σου είναι. Κάτι έτσι ότι κλείνει. Για να μεταφέρεις εύκολα. Για να εξοικονομήσει χώρο. Χρήσιμο. Και ανοίγει. Έτοιμο είναι. Έτοιμο. Εδώ έχει ζώνη. 10 σημείων. Για να την πιάνεις, να μην πάει πουθενά. Θέλει τεστ, θέλει να ανέβει. Περίμενε. Θέλει να το δοκιμάσει. Έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι μαξιλαράκι. Πρέπει να γίνει παιδί της φύσης, να κάθεται κάτω στα ξύλα. Δεν σ' αγάπη μου που θα κάθεσαι εδώ, όχι την κάμερα. Είναι ο Δόνη, κοιτάει τον εαυτό της. Τσίμπα! Μπομπό, και θα κάτσει την καινούργια σου καρέκλα! Για να σα δω. Πώς θα κάτσει? Δεν ξέρει να κάνετε. Το πόδι πιάνει κόντρα. Κάτσε εκεί. Οχ! Ένα χαμόγελο! Οχ! Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, αγάπη μου? Πω. Σ' αρέσει εδώ, ησύχασε εδώ. Ησύχασε πριν γκρίνιαζε. Ναι. Έτοιμη. Για να δω. Πώς τη βλέπεις? Είναι τέλεια. Θα τη βγάλουμε και τα δει. Διαφορία της είναι το καλύτερο. Τι κάνω εγώ εδώ? Δεν ξέρω γιατί είναι τώρα. Κάθετε ήσυχη πάντως. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ πέρα, αυτό το βγάζεις στο δίσκο. Έχει δύο, ναι. Και μπορείς να τη βάλεις στο τραπέζι, να κάτσει και να πάει στο τραπέζι. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι στην παρέα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε τραπέζι. Μπράβο! Και εδώ πέρα θα βάζουμε το φαγητά της! Αφού κάναμε ένα διάβημα για φαγητό. Lunch break. Συνεχίζουμε να σου δείξω και εσένα τι άλλο πίνα. Mm-hmm. Έχουμε μπολάκι με βεντούζα από κάτω για να βεντουζάρει πάνω στο τέτοιο και να μην βγαίνει πουθενά στο καλό. Ναι. Έχουμε αυτή την κούπα που βάζει μέσα σνακ και βάζει το χεράκι του και παίρνει. Τι μπορεί να είναι σνακ αυτό το μόνο? Τι σημαίνει σνακ, πατατάκια? Και άλλο μπολάκι. Όχι. Και άλλο μπολάκι με σετ. Αυτό το δίσκο, mm-hmm, θα πάρει το δρόμο του ροζ και καταλαβαίνω στον δίσκο που θέλω από εκεί. Έχουμε σαλιάρα και άλλη σαλιάρα. Oh. Κουταλάκια και ποτηράκι να πίνει νερό. Θα πίνει και νερό τώρα? Ναι. Μαζί το φαγητό. Το τελευταίο πράγμα που πήραμε, mm, είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι ένα υπνόσακος πάνω. Τι εννοείς ότι κλωτσάει και πάμε να τη σκεπάσουμε και το κλωτσάει συνέχεια? Με μια κίνηση πετάει οτιδήποτε της έχω βάλει πάνω της, όσο μεγάλο και να είναι. Οπότε θα τη βάζω εδώ μέσα.
Σαν και εμένα στο στρατό θα είσαι που μπαίνα στο Sleepy Punk. Ναι. Είναι από 6 μηνών και πάνω, έχει και ποδαράκι έτσι ώστε όταν αρχίσει να περπατάει. Το παίρνει μαζί της. Ναι. Και ναι, είναι ελαφρύς υπνόσακος, είναι δηλαδή για θερμοκρασία 20-24 βαθμούς Κελσίου που γενικά στο σπίτι μας κάτω από 20 βαθμούς δεν θα έχουμε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια χαρά. Άντε τυχαίρι, τα έκανες τα ψώνια σου. Τα κάνατε παρέα, αυτά είναι τα ψώνια μας πλέον. Καλημέρα, είμαστε 2 μέρες αργότερα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις δοκιμές μας. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Η Κωνσταντίνα έλεγε μήπως δεν τραβήξουμε βίντεο την πρώτη φορά που θα τρώει, αλλά εγώ πιστεύω θα είναι. Είναι ιδιαίτερη στιγμή από αυτές που θέλω να υπάρχουν έτσι για να τις βλέπουμε. Mm-hmm. Οπότε θα σας πάρουμε παρέα σε αυτό. Έχω βάλει και νερό. Δεν ξέρω πόσο θα πιει. Χρησιμοποίησα αυτό το ποτηράκι που έχει μετρητή να δούμε πόσο ήπιε. Mm-hmm. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σήμερα? Μπανάνα. Μπανάνα, αλεσμένη μπανάνα. Μπανάνα στο μουλτί. Ναι. Ετοιμάζεται. Στο μπολάκι της. Άρη τυχερή, θα φας μπανάνα που είναι το αγαπημένο του παπά. Πρώτο φαγητό. Είναι μια πρόβα με άδεια κουτάλι. Α, ναι. Μπεμπτσίνα. Αδιαφορεί. Τι τρώει το άδειο. Τι είναι αυτά. Ωραίο είναι. Βάζει τα άγιο μάτι. Λίγο. Αυτό θα τελειώσει ποτέ αν πηγαίνουμε έτσι, μπεμπτσίνα. Αθανασία, άνοιξε το στοματάκι σου. Ωχ. Μαμ. Τι είναι αγάπη μου? Τι είναι αυτό? Δεν είναι γάλα αυτό? Ωραίο. Το βρήκες άνοιγμα τώρα. Όπως βρήκες εσύ. Όχι. Το καταπίνουμε αυτό. Νόστιμο. Έκανε μάτσα. Πάμε, ο Πάνος θα λαμβάνει τώρα. Θα την ταΐσει και ο παπάς τώρα λίγο. Για να δούμε. Έλα αγάπη μου. Γλυκούλα μου. Τι περνάς. Μπανανίτσα. Κάθομαι που καταμείνει. Νομίζω για πρώτη φορά να έχουμε πάει πολύ καλά. Έχει καταπιεί, περίμενα ότι δεν θα καταπιεί καθόλου. Μπράβο, βέβαια! Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω γιατί δεν το έκανα ποτέ. Έχουν περάσει 10 μέρες και η Μπέμπα είναι πολύ φαγανή. Επιβεβαιώνουμε, μόλις γυρίσαμε την πρωινή μας βόλτα μετά το φαγητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό vlog. Θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα το βίντεο που πήγαμε στο καινούριο μας σπίτι και είδαμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!